Με τη συμμετοχή δεκάδων εινοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα και ενός από την Κύπρο, η πρώτη έκθεση εινού που φιλοξενείται στα Χανιά έρχεται να επιβεβαιώσει την εντυπωσιακή ανάπτυξη του κλάδου και την καταξίωση των ελληνικών κρασιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το ελληνικό κρασί τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ, η πρόοδος του είναι αριθμητική και έχουμε και το κριτικό κρασί που η πρόοδος του είναι γεωμετρική. Δηλαδή, ενώ η Κρήτη ήταν πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το υπόλοιπο ελληνικό κρασί, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που συναγωνίζεται τις καλύτερες εινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Η πρόοδος στην ανάπτυξη των κριτικών και γενικότερα των ελληνικών αμπελώνων και των εινοποιείων αποδίδεται στην τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Στην ιδιωτική πρωτοβουλία καταρχάς οφείλεται και στο ότι νέα παιδιά βγαίνουν από πανεπιστήμια, από τη σχολή οινολογίας της Αθήνας και της Δράμας, αλλά και από το εξωτερικό ή από τις γεωπονικές και χημικές σχολές των πανεπιστημίων μας. Η πρώτη έκθεση εινού που συνεχίζεται και τη Δευτέρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά έχει διτό σκοπό. Ο σκοπός είναι η προώθηση του καλού ελληνικού βασικά κρασιού και γενικά του καλού κρασιού, όπως και η στήριξη της ομάδας στήριξης Συνάνθρωπος. Βοηθάμε οικογένειες, βοηθάμε ιδρύματα, δομές δηλαδή που φιλοξενούν παιδιά, ορφανοτροφία, βοηθάμε τα παιδιά τα οποία είναι με ειδικές ανάγκες. Επαγγελματίες από τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εξαιρετικές ποικιλίες κρασιών από περίπου 40 διαφορετικά εινοποιεία της χώρας, όπως επίσης κρασιά από ορεινή τοποθεσία της Κύπρου και μονοποικιλιακά αποστάγματα από το Ρέθυμνο.